Εδώ στο στούντιο το Γιάννη Καντέλη, Γιάννη, μιλάμε για ηχηρά μηνύματα στην Άγκυρα, στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον ηγετών 10 χωρών και του Σαρλ Μισελ. Ο μεγάλο συμβολισμό τη εικόνα στο δείπνο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει στα αριστερά το Γερμανό Καγκελάριο και δεξιά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν ένα ηχηρό διπλωματικό μήνυμα, χωρί χάνει να χρειαστεί να αναφερθεί ε, η Τουρκία από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού προ την Άγκυρα, δείχνοντα ότι η Ελλάδα έχει του συμμάχου τη στο πλευρό τη, έναντι των απειλών και τη επιθετική ρητορική που εκτοξεύει η Τουρκία. Μάρκο και η τουρκική ηγεσία. Ταυτοχρόνω η Αθήνα διατηρεί την ψυχραιμία τη και. Ε, και τη σιγουριά τη τόσο για τι ένοπλε δυνάμει, όπω διαμηνύουν σε όλου του τόνου τα κυβερνητικά στελέχη, όσο και για την ικανότητά τη να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή εκδηλωθεί για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα. Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να ανεβάζει του τόνου και να επιτίθεται φραστικά στην χώρα μα, η Αθήνα συνεχίζει τι επαφέ σε διεθνέ επίπεδο, κάτι που αποτυπώθηκε και στην Σύνοδο στην Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί όπου παρουσία ηγετών από 10 χώρε η Ελλάδα έκανε και κάτι ακόμη. Έβαλε ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα στην περιοχή των Βαλκανίων. Διότι με την στήριξη τη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών των Βαλκανίων, λέγοντα ο Κυριάκο Μητσοτάκης ότι μέχρι το 2033 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δυτικών Βαλκανίων, μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει, η Ελλάδα αποκτά ισχυρότερο έρισμα και σε χώρε όπου η Τουρκία έχει προσπαθήσει να διεισδύσει τα τελευταία χρόνια και διαθέτει α, και προνομιακού συνομιλητέ. Ταυτοχρόνω, ο Έλληνα Πρωθυπουργό σε όλου του τόνου διαμηνεί προ την άλλη πλευρά του Αιγαίου ότι ο μόνο τρόπο για να επιληθούν οι διαφορέ και αυτέ περιορίζονται στι θαλάσσιε mm -hmm. ζώνε μπορεί να γίνουν μόνο μέσω τη διπλωματική οδού, διότι δεν γίνεται ανεκτό αναθεωρητισμό πλέον. Άρα, λοιπόν, η Αθήνα αποτιμά θετικά τη σύνοδο κορυφή για την νοτιοανατολική Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα σε Όλαφ Σόλτ και Σάλμι Σέλ, ενώ Γιάννη Ταξίδι στη Λευκο. Θα πραγματοποιήσει τώρα την 9η εβδομάδα ο Πρωθυπουργό. Ναι, ένα ταξίδι το οποίο έχει προγραμματιστεί για να μιλήσει στο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού του ΔΣ γιατί έχουν και στην Κύπρο εκλογέ και προετοιμάζονται γι' αυτό. Ωστόσο, θα έχει συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη που έχει μια ξεχωριστή σημασία στι παρούσε συνθήκε διότι Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν διαρκώ τον βηματισμό του απέναντι σε αυτή την τουρκική προκλητικότητα η οποία εκδηλώνεται και προ τι δύο χώρε. Δεν αποκλεί κανένα. Στην προβοκάτσια από την πλευρά τη Τουρκία και σε αυτόν τον χώρο που μπορεί να εκδηλωθεί προβοκάτσια είναι προφανώ και τα χωρικά ύδατα τη Κύπρου. Α, από εκεί και πέρα, βέβαια, συντονίζουν και τι ενεργειέ του εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή στι 23 και 24 Ιουνίου στι Βρυξέλλε, mm -hmm. εκεί όπου εκ των πραγμάτων θα τεθεί από την ελληνική αλλά και την κυπριακή πλευρά το θέμα τη τουρκική προκλητικότητα και περιμένουμε το κείμενο συμπερασμάτων τη Συνόδου, όπου αναμένεται ένα ακόμα ράπισμα από την πλευρά τη Τουρκία. σε όλα τα επίπεδα κάνει η Ελλάδα. Η Αθήνα, Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.